έφυγα από το Κίεβο το πρωί, γιατί οι στρατιώτοι οι Ρώσοι ήταν περίπου 5 χιλιόμετρα από το σπίτι. Είδα και εγώ ίδιος με τα μάτια μου από την κεντρική κάμερα έτσι στο λιμάνι, πάνω τη σκάλα του Ποτέμκιν, εκρήξεις στο βάθος. Έρχονται. Έρχονται. Αυτή, ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει δηλαδή στην Οδυσσό. Η γνώση πια. Εν αναμονή μιας άγνωστης τύχης είναι οι κάτοικοι της Ουκρανίας, όπως περιέγραψαν, παρεμβαίνοντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV, ένας Έλληνας και ένας Ουκρανός φιλέλληνας. Έφυγα με το παιδί μου, με το γιο και η γυναίκα του και τρία κορίτσια η εγγονή μου, στο εξοχικό σπίτι για να είμαστε πιο μακριά από το καημό αυτό. Άρα νιώθετε ότι το Κίεβο αυτή τη στιγμή είναι ένα σημείο που θα υπάρξει άμεσα σύγκρουση, έχει περικυκλωθεί, να το πω έτσι. Ναι, αλλά όπως ξέρουμε τώρα μπαίνουν μέσα οι στρατιώτοι μας, οι Ουκρανοί, γιατί εκτός από αστυνόμους, άλλους τίτλους δεν είχαμε. Ελικόπτερα του Ουκρανικού βέβαια στρατού πετάνε, drones έχουν πετάξει, έχουν θεαθεί. Ήρθε και σε εμάς, ήρθε τελικά. Ήρθε. Ελείψε βασικά ήδη υπάρχουν ή όχι? Ακόμη όχι. Βέβαια έχουν γίνει και ανακοινώσει σε κυβερνητικό επίπεδο ότι υπάρχει επάρκεια. Γενική είναι αυτή η ανακοίνωση τροφίμων για κάνα 15ήμερο. Σας έδωσα και μια φωτογραφία με τα ράφια που ήταν ζυμαρικά. Έτσι, τέτοια είδη πρώτης ανάγκης αποθηκεύονται και εύκολα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Τη βλέπουμε τη φωτογραφία. Ναι. Μπράβο. Ήδη γενικά τα οποία μαντεύει εύκολα κανείς ότι είναι πρώτη ζήτηση σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχουν. Εντάξει, και τα αποθέματα θα βιάσουν όσα έχουν τα σούπερ μάρκετ. Ελπίζουμε απλά να, ό,τι είναι να γίνει, να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Και αυτή είναι η συγκλονιστική περιγραφή μιας καθημερινότητας σε μια χώρα σε καιρό πολέμου. Μέτρα τουλάχιστον αυτοπροστασίας έχουν υπόψη τους οι περισσότεροι. Ασφαλώς ή δυνατόν θα πρέπει να καλύψουν τα τζάμια και να είναι ήδη μακριά. Καταφύγια υπάρχουν στην Οδυσσό, Φερρυππίν. Καταφύγια υπήρχαν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη μνημόνευση των καταφυγίων και της λύσης αυτής ακόμη. Δεν υπάρχει θέμα για τα καταφύγια προς το παρόν. Ελπίζω να μην ανοίξει και καθόλου αυτό το θέμα. Τώρα που τα πράγματα βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται, δηλαδή υπάρχει σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή, θα ήθελα να μας πείτε το αίσθημα που επικρατεί στην πόλη, στους κατοίκους. Προφανώς δεν είναι ενιαίο, φαντάζομαι. Αλλά πώς θα το ορίζατε εσείς? Είναι διχασμένη η πόλη? Αυτή τη στιγμή η ανθρωπογεωγραφία έχει ως εξής. Είναι πολλοί αυτοί και πάλι που είναι κρυφοί και περιμένουμε τις ρωσικές σημαίες να βγουν να πανηγυρίσουν. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να συμβεί κάτι τέτοιο. Το έχουν γυρίσει σε σκληρή εθνικιστές ή τουλάχιστον πατριώτες, όπως θέλει να τους ονομάσει κανένας. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί επίσης που θα βρουν την άκρη είτε με την διατήρηση του υφιστάμενου status quo, είτε με την αλλαγή του. Οι Οδεσίτες γενικά είναι, μου δίνεται ευκαιρία να το πω, μια έτσι λίγο ιδιαίτερη φάρα, θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, είναι βασικά Οδεσίτες. Οι Οδεσίτες δεν έχουν πρόβλημα να είναι υπό ουκρανική σημαία, υπό ρωσική σημαία, αρκεί τις ιδιαιτερότητές τους, την ιδιαίτερη τους πολιτισμική ταυτότητα, την κουλτούρα τους, να τη σέβεται το όποιο καθεστώς και να μπορούν να ζουν ελεύθερα, να αυτοπροσδιορίζονται και ή δυνατόν και να αυτοθεσμίζονται σε ορισμένα πράγματα. Τους το έδωσες αυτό, του το έδωσες του Οδεσίτη. Είναι οκ. Okay. Είναι περήφανος Ουκρανός, όπως θα μπορούσε να είναι περήφανος Ρώσος και οτιδήποτε. Εφόσον αυτό το εξασφαλίσει κάποιος του ανθρώπου του Οδεσίτη, είναι όλα μια χαρά.